Πρώτα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την ενημέρωση την οποία μας έχει κάνει αναφορικά με την τελευταία του συνάντηση με την κυρία Σπέχαρ και να πω ότι η συνάντηση της ερχόμενης Παρασκευής με τον κύριο Ακιντζή είναι κρίσιμη και καθοριστική για το κατά πόσον θα ξεκινήσουν σιγά σιγά να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Από το 1974 έχουμε όλοι συναποφασίσει ότι το Κυπριακό μπορεί να λυθεί μόνο μέσω διαπραγματεύσεων. Έχει λοιπόν τεράστια σημασία την ερχόμενη Παρασκευή να υπάρξει το κατάλληλο εκείνο κλίμα που θα επιτρέψει σιγά σιγά να επαναρχίσουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Έχουμε καταθέσει τα πολιτικά κόμματα τις απόψεις μας, τις σκέψεις μας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εμείς έχουμε κατ' επανάληψη τοποθετηθεί και δημόσια για αυτά τα ζητήματα. Και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βέβαια έχει το αναφέρετο δικαίωμα να αποφασίσει ο ίδιος για τους χειρισμούς τους οποίους θα προβεί την ερχόμενη Παρασκευή. Εμείς αναμένουμε ότι σε αυτήν τη συνάντηση και οι δύο ηγέτες θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια έτσι ώστε σιγά σιγά να χτιστεί ένα θετικό κλίμα το οποίο θα επιτρέψει επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, τερματισμό των τουρκικών προκλήσεων και δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων που θα μας επιτρέψει να ταινίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Και εσείς εισηγήσεις κάνατε, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον τερματισμό των τουρκικών προκλήσεων. Τα έχουμε πει την περασμένη εβδομάδα. Δεν θέλω να τα επαναλάβω αυτή τη στιγμή. Εμείς θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή και θα τοποθετηθούμε ολοκληρωμένα. Εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι υπήρχε έναν γενικά θετικό κλίμα. Ενώ με την έννοια ότι ήταν έναν ήπιο κλίμα κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Τα πολιτικά κόμματα εξέφρασαν τις δικές τους απόψεις στον καθένα. Εμείς εκφράσαμε τις πάγιες θέσεις τις οποίες το ΑΚΕΛ έχει για όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ακούσαμε λοιπόν.